ορυκτός πύλης πριν από την πηγή. Ισχυρή χιονόπτωση, όπως βλέπετε, και το χιόνι έχει πιάσει για τα καλά. Κοντεύει ήδη τους 10 πόντους παντού. Τώρα αυτός πώς πάει, έτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Μπαίνοντας στη λιγαριά. Φυσικά. Ο δρόμος κάτασπος. Μπαίνουμε στο παλιό μονάστερο. Έχει περάσει ένα χιονιστικό μηχάνημα πριν από λίγο. Το χιόνι φτάνει τα 15 εκατοστά τώρα μέσα στο παλιό μονάστερο. Διασταύρωση αριστερά, μετά για Μουζάκι. Θα συνεχίσουμε για την πύλη. Μέσα στην πύλη τώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πάντα εξαιρετικά και ταυτόχρονα θαυμάσια. Είτε με σκιάρι θα είναι, είτε με οτιδήποτε άλλο θα είναι, όπως βλέπεις. Ωραία, ωραία. Ένα χέρι. Ωραία. Πάντως έριξε πολύ κουχιονάκι, ρίχνει συνέχεια, έτσι. Έχει, ναι. Σιγά σιγά και προσοχή. Ωραία. Και αν δεν ξέρεις να οδηγήσεις στο χιόνι, δεν χρειάζεται. Υπάρχουν και τα υπέροχα ποδαράκια. Έτσι. Και να πέσεις λίγο πιο άνετα δεν θα είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Ενώ να δεκάρεις με το αυτοκίνητο. Ωραίος, ωραίος. Προσοχή, προσοχή, ειδικά στις τροφές. Και πολύ, πολύ σιγά 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 κόβεις ταχύτητα. Έτσι. Να περάσει η γιαγιά τώρα. Καλημέρα, γεια. Καλημέρα. Γεια σου, παλικάρι. Χιονάκι έχουμε, έτσι. Θα σε κουνάει. Δεν φαίνεται ο δρόμος στην κυριολεξία. Δεν φαίνεται ο δρόμος. Περιφερειακός δρόμος Τρικάλων Πύλης, κοντά στη Λιγαριά. Απίστευτη σφοδρή χιονόπτωση. Απίστευτη χιονόπτωση. Δεν φαίνεται τίποτα σχεδόν. Κοιτάξτε. Ο
οδεύουμε από τους Αγίους Αποστόλους προς το Κεφαλόβρυσο και κοιτάξτε τι γίνεται. Πολύ το χιόνι και εδώ. Πυκνή η χιονόπτωση. Δρόμοι ακαθάριστοι. Στην είσοδο του Κεφαλόβρυσου. Απίστευτη χιονόπτωση. Δεν μπορεί να φανεί ούτε ο δρόμος. Πυκνή. Συνεχίζουμε το οδηγορικό. Βλέπετε, ο δρόμος είναι τελείως ακαθάριστος. Έχει κλείσει τελείως. Το χιόνι πάνω από τους 20 πόντους. Και συνεχίζει να ρίχνει ασταμάτητα με μεγάλη σφοδρότητα. Συνεχίζουμε το διπορικό μας. Φτάσαμε στο Δέλτα Καλαμπάκας, στα Τρίκαλα, στον Κόμβο, τον Κυκλικό. Και τώρα μπαίνουμε για μέσα στην πόλη. Εδώ είναι η Καλαμπάκας. Μόνο εδώ φαίνεται να έχουν περάσει χιονιστικά μηχανήματα, καθώς όπως είδατε πριν τα πλάνα, σε κανένα χωριό στο παρχιακό δίκτυο δεν έχει περάσει μηχάνημα χιονιστικό. Πυκνό το χιόνι και εδώ, πάρα πολύ. Το πρώτο μηχάνημα που συναντάμε περιφερειακά του Τρικάλου.